Βεβαίως, καλησπέρα. Μας είσαι πολύ οικία ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει ένας θαυμαστής για να έρθει να σε γνωρίσει από κοντά, όπως ο κύριος που προηγούμενος που ακούσαμε, να πλησιάσει Ριάννα. Ναι, ναι. Διάφορα τέτοια έχουν συμβεί. Διάφορες τέτοιου τύπου προσεγγίσεις, έτσι. Ναι, ναι. Λογικό. Περίμενος θα φτάσει στον τελικό του show μεταμφιέσεων. Κοίταξε, είναι κάτι που δεν το σκεφτόμουν. Η αλήθεια είναι. Αυτό που σκεφτόμουν και το ζητούμενο πάντα ήταν να κάνουμε ένα πολύ ωραίο, ευχάριστο show για τον κόσμο. Προσπάθησα να... Για καλό σκοπό, μάλιστα. Για καλό σκοπό, μάλιστα, φυσικά. Προσπάθησα να αποδώσω ό,τι καλύτερο μπορούσα, να τα δώσω όλα, τον καλύτερο μου εαυτό. Και το ότι πέρασα στο τελικό, φυσικά, είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών και της έντονης δραστηριότητας που είχαμε όλο αυτό το δίμηνο. Ήταν επίπονο, κατά τη διάρκεια φαντάζομαι. Ήταν επίπονο, ήταν κουραστικό. Θεωρείς ότι ξεπέρασε τον εαυτό σου κάποιες φορές? Ναι. Σαφέστατα. Σε πάρα πολλές μεταμορφώσεις ξεπέρασα τον εαυτό μου. Και ειδικά όταν έκανα κόντρα ρόλους, όπως ο Λουτσιάνο Παβαρότη, όπως ο Στίβι Wonder. Εντυπωσιάστηκα όταν έκανες το Στίβι Wonder, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα σαν και σένα, με συγκεκριμένη χρειά φωνής και όλα αυτά, που δεν είσαι ηθοποιός, για να έχεις το υποκριτικό, το οποίο προφανώς σε διευκολύνει, πώς μπορείς να μπεις σε αυτό το ρόλο και να υποδίδεις το Στίβι Wonder. Κοίταξε. Ο οποίος είναι απολύτως χαρακτηριστική φωνή του, δεν τα γνωρίζω αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι απολύτως χαρακτηριστική. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Και η δυσκολία με τον Στίβι Wonder φυσικά είναι ότι είναι και ένας τυφλός άνθρωπος που έπρεπε να μπω στο χαρακτήρα, στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση ενός τυφλού ανθρώπου και να μιμηθώ και τις κινήσεις του. Γιατί επειδή ακριβώς δεν έχει την όραση, προσπαθεί με τις κινήσεις να νιώσει το ρυθμό της μουσικής και να μπει μέσα στη μουσική. Και όταν τραγουδούσα, είχα και τα μάτια μου κλειστά για να μπορώ να. Το θυμάμαι ότι το έκανες αυτό. Ναι, για να τι θα κάνεις αύριο? Αύριο δεν θα σας πω τι θα κάνω, γιατί είναι έκπληξη. Δεν μας επιτρέπεται να τη χαλάσει την έκπληξη, δεν πειράζει. Όχι, δεν γίνεται. Θα κάνεις κάτι χορευτικό, θα κάνεις κάτι. Κάνω κάτι γρήγορο. Κάτι γρήγορο. Κάτι χορευτικό. Κοντραρόλο. Όχι, δεν είναι κοντραρόλο. Θα κάνω κάποια ξένη τραγουδίστρια. Ξένη τραγουδίστρια. Ναι. Αυτή είναι η είδηση. Αυτή είναι η είδηση. Πιστεύεις ότι σε φαβορή? Όλοι είμαστε φαβοροί, νομίζω. Και οι τέσσερις που περάσαμε στον τελικό είμαστε φαβοροί. Θεωρείς ότι κάποιος από όλους που συμμετείχε από την αρχή σε εξέπληξε περισσότερο από τους άλλους? Με εξέπληξαν γενικά οι τραγουδιστές που έδειξαν ένα φοβερό υποκριτικό ταλέντο και μια φοβερή μιμητική ικανότητα και με εξέπληξαν αντίστοιχα και οι ηθοποιοί με τη φωνή τους, οι οποίοι τραγουδούσαν πάρα πολύ ωραία για ηθοποιούς. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με μια ερώτηση που ήθελα πάντα να την κάνω. Για πες. Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, πολύ χαρακτηριστική φωνή. Ευχαριστώ. Όλοι λένε ότι η φωνή σου είναι διαμάντη. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύεις ότι έχεις κάνει την καριέρα που σου άξιζε να κάνεις? Στην Ελλάδα πιστεύω πως ναι. Τώρα στο εξωτερικό προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, έγιναν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, κυρίως όσον αφορά το συνθετικό κομμάτι, γιατί έχω δώσει κάποια τραγούδια σε Αμερικάνες τραγουδίστρες. Σαν τραγουδίστρια εγώ δεν ήταν το σωστό timing. Αν πιστεύω ότι αν είχα πάει μια 20ετία πριν θα είχα πιο πολλές ευκαιρίες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, you never know. Αυτό ακριβώς, και κάνεις και δυναμική επανεκκίνηση, έχω την εντύπωση. Νομίζω πως ναι, έτσι το νιώθω κι εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σωστά και καλή επιτυχία αύριο. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.